Το πολιτιστικό γίγνεσθε όχι μόνο του ελληνικού αλλά και της ευρύτερης περιοχής έχει αλλάξει από το 2009. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης όχι μόνο με την λειτουργία του αλλά και με την πραγματοποίηση όλα αυτά τα χρόνια των συμποσίων γλυπτικής, με τα έργα που φιλοτεχνήθηκαν από τους καλλιτέχνες που μετέχουν σε αυτό να κοσμούν το ελληνικό από την είσοδο του χωριού μέχρι και τη Μονή Τσούκας. Έτσι και φέτος, από την ερχόμενη Κυριακή και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, 4 Έλληνες και 2 ξένοι καλλιτέχνες θα φτιάξουν τα έργα τους, τα οποία και θα τοποθετηθούν στη συνέχεια είτε στον προαύλιο χώρο του μουσείου ή σε άλλα σημεία του χωριού. Το 8ο Συμπόσιο Γλυπτικής στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης διοργανώνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων μαζί με το Μουσείο αλλά και τον Όμιλο Φίλων του Μουσείου. Για ένα τεράστιο καλλιτεχνικό γεγονός για τον Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Εντελέες. Η διοργάνωση αυτών των συμποσίων είναι όχι μόνο ένα τεράστιο καλλιτεχνικό γεγονός για το Δήμο μας και για ολόκληρη την περιοχή των Ιωαννίνων, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία αυτού του μοναδικού υπαίθριου μουσείου γλυπτικής που ξεκινάει από τα όρια της επαρχιακής οδού και φτάνει μέχρι το μοναστήρι της Τσούκας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή, τον γλύπτη, τον Θόδωρο τον Παπαγιάννη και όλους τους συνεργάτες, καλλιτέχνες, οι οποίοι θα συμμετέχουν και φέτος σε αυτό το συμπόσιο και θα παραδώσουν τα έργα τους, ώστε όλοι να μπορούμε να τα χειρόμαστε, τόσο οι κάτοικοι του ελληνικού πρωτίστως, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων, αλλά και οι πολυάριθμοι επισκέπτες του μουσείου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εκείνους όσοι συμβάλλουν για τις παράλληλες εκδηλώσεις, γιατί κατά τη διάρκεια του συμπουσίου έχουμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές και όχι μόνο εκδηλώσεις, τις οποίες ασφαλώς μπορούν να παρακολουθήσουν ο καθένας ο οποίος το επιθυμεί και ο οποίος θα επισκεφτεί το χώρο του μουσείου για να συμμετέχει στο συμπόσιο. Η διαδικασία του Συμποσίου Γλυπτικής είναι συμμετοχική, καθώς ο επισκέπτης μπορεί να δει τους καλλιτέχνες να εργάζονται πάνω στα έργα τους και έτσι να μεγιστοποιήσει την απόλαυσή του από την επίσκεψη σε αυτόν τον εξαιρετικά ωραίο καλλιτεχνικό χώρο. Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Παπαγιάννης υπογράμμισε ότι το μουσείο αλλά και τα συμπόσια που διοργανώνονται όλα αυτά τα χρόνια αφήνουν πίσω τους ένα αιώνιο έργο, δημιουργώντας σιγά σιγά μια αιστεία πολιτισμού. Κάτι που αναγνωρίζεται από τους πάντες. Είναι εξαιρετική όλη αυτή η προσπάθεια. Πιθανόν να μην εκτιμάται στο βαθμό που πρέπει, αλλά αφήνει έργο. Και αφήνει έργο αιώνιο, πρέπει να σας πω. Γίνεται μια αιστεία πολιτισμού σιγά σιγά το μουσείο αυτό και αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες. Θα δείτε, αν διαβάσετε τα σχόλια μέσα, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά σχόλια και νομίζω ότι τοποθετούν και το θέμα εκεί ακριβώς που είναι. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο. Τώρα, ξέρετε, το μουσείο από φέτος πάβει να είναι αυτόνομος αυτόνομο νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Δήμο απόλυτα. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος είχε πάντα την εποπτεία και την τη φροντίδα, ας πούμε. Τώρα όμως είναι αποκλειστικά υπεύθυνο και επομένως του πέφτει και μεγαλύτερη ευθύνη. Εγώ όσο μπορώ θα συμβάλλω, όσο αντέχουν οι δυνάμεις μου, θα συνδράμουμε πάντα το έργο του Δήμου και τώρα κάνουμε αυτό το πράγμα. Πέρυσι κάναμε με τον Μάστορα, φέτος κάνουμε με τον Βοσκό και προσπαθούμε το μουσείο να επεκτείνει τη δράση του προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή ανοίγει ο κύκλος αυτό σιγά σιγά, το μουσείο γνωρίζεται, έρχεται περισσότερος κόσμος και νομίζω κι εσείς συμβάλλετε με τον τρόπο σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας πω ότι έχουμε πάλι 6 καλλιτέχνες φέτος, 3 ξένους και 3 Έλληνες. Οι Έλληνες είμαι εγώ, ο Σπύρος Ολυσγάρας, είμαστε 4, και ο Παπασάικας, ένας μαθητής μου από το Αγρίνιο, και ο Άρης ο Κατσιλάκης που είναι από τις Σέρες, είναι και καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης.
αυτοί είμαστε οι Έλληνες και από την δύο Αλβανοί, ο Εργής Χρυσίκος, που είναι και βόρειο υπηρώτης, ήμουν καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών των Τυράννων, και ο Φάτο Σούλη που ήταν και πέρυσι και θα μας βοηθήσει πάλι φέτος να δημιουργηθεί ένα καινούριο γλυπτό. Επομένως, θα εμπλουτίσουμε πάλι φέτος τη συλλογή μας με 5-6 καινούργια γλυπτά. Θα κάνουμε και τον Βοσκό στην Πράμαντα και ελπίζω να είμαστε καλά και του χρόνου. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του 8ου Συμποσίου Γλυπτικής στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης στο Ελληνικό έχουν προγραμματιστεί παράλληλες εκδηλώσεις που ξεκινούν από το ερχόμενο Σάββατο και θα ολοκληρωθούν στις 9 Σεπτεμβρίου.